γονείς του κρούσματος από τη Θεσσαλονίκη. Φωνάζουν λοιπόν τους γονείς, τους λένε κλειστό το σχολείο, τα παιδάκια στο σπίτι, αλλά και εσείς γονείς δεν θα πάτε στις δουλειές σας για 14 ημέρες. Γιατί δεν είναι μόνο το παιδάκι που είναι ενδυνάμει, έτσι, υποψήφιος για τον κορονοϊό, είναι και οι γονείς τους. Το η μαμά, η μπαμπά, ο μπαμπάς που δουλεύουν. Και λένε τώρα οι άνθρωποι, το είπαμε στον εργοδότη και είπε στο Βρούτσι να τα πείτε αυτά. Λέει, γιατί να τα πω στο Βρούτσι. Λέει, γιατί εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να σε πληρώνω και εσύ να κάθεσαι για 14 μέρες. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να βγάλετε εγκύκλιο. Τι θα γίνει, υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο. Γιατί τι θα γίνει αν έχουμε αύριο μεθαύριο και άλλους 100 και άλλους 200. Έχουμε για παράδειγμα τα παιδιά από το κολέγιο της Αθήνας. 100 παιδιά αυτή τη στιγμή είναι στο Λονδίνο. Εν δυνάμει και αυτά μπορεί να είναι φορείς. Εάν πούνε σε αυτούς τους γονείς, μάνα και πατέρα, 200 άτομα, δεν δουλεύετε. Αυτή που δούλευε στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν δουλεύετε. Τι θα γίνει, πρέπει να δούμε τι προβλέπετε σε αυτή τη διαδικασία και αν θα βγάλετε κάποια κύκλο, κύριε Υπουργέ. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες σε τέτοια έκτακτα είναι γεγονότα. Θέμα πάντως. Ναι, είναι θέμα. Είναι θέμα. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. 350 οικογένειες είναι Θεσσαλονίκη. Φανταστείτε αν αυτές πολλαπλασιαστούν, όπως είπατε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει από εκεί πέρα η ευκολία να βγάζεις και αποφάσεις στην πρώτη κατεύθυνση, στη δεύτερη κατεύθυνση. Όλα θέλουν μια σκέψη, μια ζυγαριά αξιολόγησης όλων. Γι' αυτό λοιπόν στο Υπουργείο Εργασίας αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε μία απόφαση που θα δώσουμε κατευθυντήριες γραμμές πάνω ετοιμάζουμε στα απόφαση μία απάντηση και αυτό είναι τα συγκεκριμένα. Το πρώτο που λέω τουλάχιστον προφορικά σήμερα διαμέσου εκπομπής σας είναι ότι πρέπει να ακολουθούμε και στους χώρους δουλειάς, όλοι έχουν την ευθύνη, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Τα προληπτικά αυτά μέτρα. Αυτό μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή. Τα υπόλοιπα θα τα εξειδικεύσουμε με μια απόφαση που θα βγάλουμε. Άρα θα υπάρξουν αποφάσεις, γιατί για λόγους δημόσιας υγείας αυτοί οι άνθρωποι θα κάτσουν σπίτι τους και όχι γιατί βαριούνται ή θέλουν καθαρή Δευτέρα να κάνουν κούλουμα σε ένα θέρετρο. Να πούμε τώρα, είναι γεγονός αυτό. Το θέμα του κορονοϊού είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Δεν χρειάζεται εγώ ως μη ειδικός, θα πω ότι δεν χρειάζεται πανικός, ψυχραιμία και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες, αυτό που λένε να πλένουμε τα χέρια μας, τα προληπτικά όλα αυτά μέτρα τα οποία είναι σημαντικά, το σίγουρο είναι και αυτό μπορώ να το πω με την αίσθηση και την εμπειρία που έχω στα ζητήματα της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, ότι θα έχει επιπτώσεις. Θα έχει επιπτώσει στην αγορά εργασίας μόνο και μόνο το ότι δεν θα γίνει το καρναβάλι στην Πάτρα και όλες οι εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας. Θα υπάρξουν μέτρα στήριξης σε ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν. Κύριε Παπαγιάννη, η καταστροφή δεν μπορεί να λες. Γιατί τώρα, αν όλος περιμένει ένα χρόνο το καρναβάλι της Πάτρας. Εντάξει. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξης απόλυτης κάλυψης. Ότι το αξιολογούμε, θα το δούμε και αυτό, γιατί είναι έκτακτα μέτρα πλέον τα οποία δημιουργούνται και είναι σε εκτεταμένο μέγεθος. Δεν είναι να πεις ότι αφορούν, παραδείγματος χάρη, μία περιοχή της χώρας όπως αντιμετωπίζαμε μέχρι τώρα, ένα γεγονός. Ένα σεισμό, μία πλημμύρα, το βλέπαμε σε μία περιοχή στοχευμένα. Τώρα μιλάμε για εκτεταμένο γεγονός σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο, το βλέπουμε, θα το αξιολογήσουμε. Το ζήτημα είναι ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις. Αυτό νομίζω εδώ ότι στο γίνεται το αισθάνομαι. 6 εκατομμύρια λένε ότι θα είναι θα κοστίσει σε ζημιά στις επιχειρήσεις και σε θέσεις εργασίας. Ναι. Μάλιστα. Μακάρι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ασφαλιστικό. Ψηφίστηκε το ασφαλιστικό, είναι γεγονός. Θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης θα δουν κάποια αύξηση. Πραγματικοί, θα δουν όμως κάποιοι και λογιστικοί. Σας καταλογίζουν ότι δεν είχατε το θάρρος να αλλάξετε τον νόμο Κατρούγκαλου και να πείτε ότι ξέρετε κάτι. Εγώ δεν διατηρώ τίποτα από τον νόμο Κατρούγκαλου. Όπως είχατε πει προεκλογικά. Όπως είχατε δεσμευτεί ότι θα το καταργήσετε. Με αποτέλεσμα, ενώ είναι θετικό ότι κάποιοι άνθρωποι θα δουν αύξηση λόγω των νέων ποσοστών αναπλήρωσης, κάποιοι άλλοι. Λογιστικό και όχι στην τσέπη. Ναι. Να ξεκινήσουμε, γιατί μου βάλατε πάλι όλη την ατζέντα του ασφαλιστικού. Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα. Εγώ, από τη δική μου οπτική και όπως συζητήθηκε χθες στη Βουλή, μπορώ να σας πω σε δύο γραμμές. Πρώτον, ο νόμος Κατρούγκαλου αποτελεί παρελθόν. Από χθες το βράδυ, ο νόμος Κατρούγκαλου αποτελεί παρελθόν. Δύο, έχουμε πλέον ένα νέο ασφαλιστικό νόμο, μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται σε επιστημονική μελέτη. Που δίνει και διασφαλίζει τη συντάξη των Ελλήνων μέχρι το 2050.
αλλάζει την φυσιογνωμία και την αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού, το κάνει πλέον ελκυστικό, εκπέμπει εμπιστοσύνη, καλλιεργεί την ασφαλιστική συνείδηση και πλέον η εφαρμογή αυτού του νόμου απελευθερώνει σε 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, αυτοαπασχολούμενους, γεωργούς, το πιο παραγωγικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, στις δημιουργικές του δυνάμεις. Απεγκλωβίζει τον ασφιχτικό δεσμό με το εισόδημα και μετέτρεψε το ασφαλιστικό σε φορολογικό και όλο αυτό διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον στο ασφαλιστικό της χώρας μας, το οποίο, κρατήστε αυτό που θα σας πω κύριε Παπαδάκη, εγώ μπορεί να μην είμαι υπουργός εργασίας, διότι όλοι είμαστε πεπερασμένοι, κάνουμε κύκλους είτε στη ζωή, στην πολιτική και στην πολιτική, αλλά αυτός ο νόμος ήρθε θα μείνει, διότι στηρίζεται πάνω σε πολύ σταθερούς πυλώνες που δεν μπορεί να μετακινηθούν πλέον εύκολα από κανέναν στο μέλλον. Κύριε, και ποιοι θα δουν ζεστό χρήμα στην τσέπη Πάω τους. Τώρα στο δεύτερο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παρανόηση η οποία πάντα μπαίνει επιτακτικά σε όλα τα πάνελ από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο. Ποιοι θα πάρουμε αυξήσεις, προσέξτε, σήμερα. Σωστά το λέτε. Εγώ το βάζω στην άλλη διάσταση και οφείλω να το κάνω, διότι ένα ασφαλιστικό, προσέξτε, δεν είναι για το σήμερα, είναι για το μέλλον. Αν συμφωνήσουμε ότι ασφαλιστικό σημαίνει μέλλον, κύριε Παπαγιάννη, και αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι, ασφαλιστικό δεν είναι σήμερα, είναι μέλλον. Όπως το είπαμε μέχρι το 2050, 850.000 εργαζόμενοι σημερινοί θα έχουν όλοι αυξήσεις. Χωρίς αστερίσκους, από την ώρα που θα βγουν στη σύνταξη. Όταν βγουν στη σύνταξη. Ναι, προσέξτε. Όχι, προσέξτε. Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάνω από 30 χρόνια δουλειάς. Ακριβώς. Ασφάλισης. Ποιο θα είναι το ποσοστό της άξης. Θα σας πω λοιπόν ότι όχι μόνο με αυτό το νόμο. Αυτοί θα έχουν, Γιάννη. Όπως το λέω. Ένα ευρώ. Ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Θα σας πω. Ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης. Όχι μόνο με τον νόμο. Δεν το ξέρει καλά. Για να το διευκρινίσουμε, όχι. Είναι πολύ λογικό. Ένα ασφαλιστικό νόμο. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Δεν είμαι ειδικό επί του ασφαλιστικού, γι' αυτό ρωτάω. Ούτε συνταξιούχο είμαι. Θα γίνω σε κάνει μαθήματα εντατικά. Αυτό είναι φίλο μου. Γιατί εγώ τι είμαι. Και εσύ είσαι φίλο μου. Είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν, ακούστε. Ο νόμο αυτό κάνει και μία αναδρομική αναφορά. Όσοι βγουν σε σύνταξη μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Και μετά από αυτό το νόμο, άρα γυρίζω και 3,5 χρόνια πίσω. Μετά θα έχουν αυτές τις αυξήσεις με 30 χρόνια και μία μέρα. Να το ξαναπώ. Μετά το νόμο Κατρούγκαλου, όσοι βγήκαν στη σύνταξη και μετά από αυτόν τον νόμο, όσοι θα βγουν στο μέλλον για μετά από 1, 2, 3, 5, 10, 20 χρόνια, θα έχουν αυξήσεις. Παραδείγματος χάρη. Αυτή τη βαθμίδα την οποία θα πληρώνουν. Με 30 χρόνια και μία μέρα. Μάλιστα. Όσοι έχουν 30 χρόνια και μία μέρα, συγκριτικά ο νέος νόμος με τον νόμο Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ τους δίνει αύξηση στη συντάξη τους. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να προχωρήσουμε. Εδώ σας έχω κάποια δώρα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ανεξάρτητες αρχές. Υπάρχει επιστημονική υπηρεσία. Χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου, όπως είχε κάνει και με τον νόμο Κατρούγκαλου για την αντισταγματικότητα του νόμου Βρούτση. Εδώ έχω τα πρακτικά από το ελεκτικό συνέδριο. Χτυπάει το καμπανάκι για αντισταγματικές διατάξεις, όπως είχε κάνει και με τον νόμο Κατρούγκαλου και με τους προηγούμενους νόμους. Εδώ έχω το συνήγορο του πολίτη, ο οποίος δεν έχει αποφασιστικό, έχει όμως, ο οποίος μιλάει και αυτός για κάποιες μη σύνομες, δεν θα έλεγα αντισταγματικές για το συνήγορο του πολίτη, ενέργειες. Γιατί, τι λέω σε όλα αυτά. Γιατί ο εκάστοτε υπουργός, όταν εγώ ο πολίτης πληρώνω αυτές τις υπηρεσίες από το ειστέρημά μου, για να συμβουλεύουν εσάς τους υπουργούς. Εσείς δεν τους λαμβάνετε υπόψη. Και για να μην σας αδικήσω, το ίδιο έχουν κάνει όλοι οι προκάτοχοί σας. Να σας πω και κάτι άλλο για τις αναλογιστικές μελέτες. Τα ίδια μου έλεγε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος έλεγε ότι θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό όλοι μέχρι το 60. Λένε, όλοι αυτό εσείς λέτε μέχρι το 70. Οι ίδιοι που βγάζουν βιώσιμο του Κατρούγκαλου βγάζουν βιώσιμο και του Βρούτση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά. Εγώ είναι. Τέτοια συζήτηση κάνω μόνο όταν έχω πει ένα τσίπουρο, όταν ζαλίζομαι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ενώ ξέρουμε ότι αυτοί παίρνουν υψηλούς μισθούς, θα μπορούν να πηγαίνουν πλέον στην κατώτατη βαθμίδα κατ' επιλογή τους. Από ποιους θα αιμοδοτηθεί το ασφαλιστικό. Ναι. Θέλω να απαντήσετε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ για αυτά. Εγώ εύχομαι να έχετε δίκιο εσείς, όχι αυτοί. Ωραία, λοιπόν. Ακούστε λοιπόν, τα είπα και χθες στη Βουλή πολλές φορές, γιατί έγινε η πιο κοινοβουλευτικά απλωμένη συζήτηση επίπεδο χρόνου ιστορικά. Δύο εβδομάδες κάναμε διαβούλευση με όλη την κοινωνία. 40 φορείς συμμετείχαν στη συζήτηση.
από 23 που ήταν στο νόμο Κατρούγκαλου και από τη μορφή του επίγοντος που είχε πάει ο νόμος Κατρούγκαλου πήγε στην απόλυτη διαδικασία την κοινοβουλευτική, 3 μέρες συζήτηση στην Ολομέλεια και 5 μέρες στις επιτροπές. Άρα λοιπόν έγινε η πιο δημοκρατική συζήτηση για ένα ασφαλιστικό νόμο που έρχεται στη Βουλή. Δεύτερον, αυτός ο νόμος στην ιστορία της χώρας μας, δυστυχώς και ευτυχώς. Δυστυχώς, στο παρελθόν δεν υπήρξε ποτέ αναλογιστική μελέτη στην ιστορία της χώρας. Να το επαναλάβω. Ποτέ. Που να συνοδεύει. Λέγανε δηλαδή ότι είχαν, ενώ και δεν την είχαν. Να το πω, κύριε Παπαδάκη, άλλη μία φορά. Την εικόνα που ο Υπουργός Εργασίας καταθέτει ασφαλιστική μεταρρύθμιση και κρατάει ταυτόχρονα στα χέρια του την αναλογιστική μελέτη, αυτήν εδώ, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία. Ποτέ. Δηλαδή, προσέξτε, αυτό εδώ, την εικόνα να καταθέτει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση με μελέτη, ποτέ. Γιατί πριν το 2013, την 1η Ιουνίου, δεν είχαμε στοιχεία. Τα στοιχεία του ασφαλιστικού τα γνωρίσαμε τον Ιούνιο, την 1η Ιουνίου του 2013 με τον ήλιο. Δεύτερον, το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν 3 μήνες, στις 4 αντισταγματικότητες του νόμου Κατρούγκαλου, 4 θεμελιακές αντισταγματικότητες του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε, η μία η πρώτη ήταν ότι δεν είχε αναλογιστική μελέτη. Άρα όποιος έρχεται εδώ και σας λέει για αναλογιστική μελέτη στο παρελθόν, είτε είναι, δεν γνωρίζει, είτε θέλει να παραπλανεί. Άρα το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου λόγω απουσίας αναλογιστικής μελέτης. Τώρα ποιο είναι το καλό? Το καλό είναι ότι στο μέλλον δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ υπουργός εργασίας που θα τολμήσει να πάει στη Βουλή χωρίς αναλογιστική μελέτη. Διότι όλες οι συζητήσεις που γίνανε στη Βουλή. Έβγαλε συγκεκριμένες διατάξεις, άλλες τις άφησε. Δηλαδή το θέμα της προσωπικής διαφοράς, το οποίο σας δεσμεύει για να ασκήσετε εσείς μια άλλη πολιτική για το ασφαλιστικό, σας δεσμεύει. Ακούστε. Είναι ο βασικός πυλώνας για τον καθορισμό των νέων ποσοστών αναπλήρωση. Απαντώ. Να τα ρωτάμε, Θέλω να ρωτάτε, γιατί πρέπει και πάντα προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Όπως χθες, όχι στην τελευταία ομιλία μου που απάντησα στον κύριο Τσίπρα και κατέρευσα όλα τα επιχειρήματα που του δώσανε, που ήταν λάθος. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας με τα επιχειρήματα που είχαν ήδη απαντηθεί. Εγώ απάντησα πριν όμως στην τελική μου ομιλία, γιατί θα μείνει ο νόμος. Και ο νόμος θα μείνει διότι στηρίζεται σε πυλώνες οι οποίοι είναι αναλύωτοι πλέον, κύριε Παπαδάκη. Εγώ το εύχομαι να μείνει ένα ζώο. Είναι αναλύωτο. Πάω τώρα στην αντισταγματικότητα που μου είπατε. Μάλιστα. Πρώτον. Ο συνήγορος του πολίτη. Δεν μιλάει για τη συνταγματικότητα, μιλάει για κάποιες παραμετρικές αλλαγές σε κάποιες ειδικές κατηγορίες. Ένα. Δύο. Το θέμα που αφορά το ελεκτικό συνέδριο, που εκεί μόνο προσδιορίζεται, όχι από την Ολομέλεια, από ένα εισηγητή. Σε ποια βάση παρατήρησης, δεν θέλω να μπω σε δικαστικές διαδικασίες. Θέλω όμως να πω κι εγώ ως πολιτικός ότι προβλέπω ότι αυτό δεν θα έχει μέλλον. Είναι μια παρατήρηση του εισηγητή που έγινε και στον νόμο Κατρούγκαλου, με την οποία εγώ διαφωνώ, πολιτικά διαφωνώ, ότι είναι κρίνει κατά τη γνώμη του ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εξαιρεθούν από τον ΙΕΦΚΑ. Για να ακούσει ο κόσμος, αυτό είναι το επίμαχο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πολιτικά, και μάλιστα το έκρινε και το Συμβούλιο της Επικρατείας θετικά και στον νόμο Κατρούγκαλου, άρα δεν έχω κανένα λόγο, επειδή συμφωνώ σε αυτό, ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει έναν μεγάλο εθνικό φορέα. Το νέο ΙΕΦΚΑ που δημιουργείται, άρα αν το διαδικασμό είναι αυτή, εκείνη τη σταγματικότητα. Πολύ μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, Γιάννη μου, και αμέσως μετά σου δίνω το λόγο και σε ένα φίλο. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, κύριε Υπουργέ. Προεκλογικά, εγώ να δεχτώ και αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που λέτε εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε τη 13η σύνταξη. Αυτό που είπατε εσείς, προεκλογικό επίδομα για ψηφοθυρικούς λόγους. Ήταν όμως γεγονός. Αυτοί οι οποίοι είχαν σύνταξη μέχρι 500 ευρώ, παίρναν ένα 500 ατόφιο. Εντάξει. Αυτή, κύριε Υπουργέ, θα είναι η χαμένη της υπόθεσης. Να σας πω γιατί. Από το ετήσιο εισόδημά τους θα έχουν μείωση 500 ευρώ. Χωρίς να πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε 500 ευρώ σύνταξη, 500 επί 13 πήγαινε 6,5, με το δικό σας νόμο θα είναι στα 6. Θα χάσει 500 ευρώ. Ακριβώς. Επειδή αναρωτιόσασταν αν δεν υπάρχουν συνταξιούχοι που θα χάσουν, πιστεύω ότι αυτοί χάνουν. Γιατί καταργείται τη 13η σύνταξη. Αν τελικά έχετε προβλέψει. Εκτός αν έχετε μέτρα, κάτι στο μυαλό σας. Έχετε κάτι στο μυαλό σας για να αποκαταστήσετε. Και μας ρουμπώσετε εδώ αυτό και το πείτε. Το 500 που λέει. Όχι, 500 θα πάρουν αυτοί. Πολύ περισσότερα, Παπαδάκη. Θέλω να σας ακούσω. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, να ξεκινήσουμε το νήμα από την αρχή. Το είπα και χθες στη Βουλή.
ήταν θέση πάγια της Νέας Δημοκρατίας. Συνολικά τοποθετηθήκαμε όταν το Μάρτιο του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε με έναν τρόπο που συνηθίζει τα ονομαζόμενα βαπτίσια να ονοματίσει ένα μέρισμα το οποίο έδινε κάθε χρόνο 13η σύνταξη. Το ψηφίσατε. Και βεβαίως το ψηφίσαμε. Εμείς προσέξτε, όχι. Κύριε Κλαβδιανέ, τη διαφορά μας. Η Νέα Δημοκρατία πάντα διαχρονικά οτιδήποτε ήταν υπέρ της κοινωνίας, εφόσον το έφερνε η κυβέρνηση, το ψήφιζε. Το αξιολογούμε μετά. Ένα, δύο. Χθες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε. Το καταργείται όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, δεν ψήφισε ούτε τις αυξήσεις επικουρικές. Κανένα να το κόμμα. Ξέρουν. Δεν τα ψήφισε. Δεν ψήφισε ούτε τις αυξήσεις κύριες, ούτε την αναλογιστική μελέτη, ούτε για τους ελεύθερους επαγγελματίες στην αντισυνταγματικότητά του. Δηλαδή, τι έγινε χθες. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και ζήτησε να μην διορθωθούν για τις συνταγματικότητες και είπε: Εγώ θέλω νόμο Κατρούγκαλου. Μένει στο παρελθόν, θα το αξιολογήσει ο κόσμος. Δύο. Δεν υπήρξε 13η σύνταξη ποτέ. Θα το επαναλάβω. Ήταν μια ομή κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί, πρώτον, 13η σύνταξη είναι 2,3 δις. Θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην κοινωνία, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τι έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε ένα ποσό 900 εκατομμύρια. Αυτό το έδωσα, οποίο. Το έδωσε, αυτό το επίδομα. Δεν είπα όμως, για αυτόν που έπαιρνε μέχρι 500 ευρώ σύνταξη ήταν είναι 13η σύνταξη. Πράγματι ήταν προεκλογική κοροϊδία, αλλά το έδωσε. Για κάποιον το καταργείτε. Και για αυτόν που έπαιρνε 500 ευρώ ήταν 10. Ναι. Ξέρεις πώς είναι αυτή. Ήταν μια βοήθεια για πολύ κόσμο. Πώς είναι αυτή. Πολιτικά έχετε δίκιο, κύριε Βρούτση. Προεκλογικά το έκανε. Αλλά το θέμα είναι ότι το έδωσε. Τι μπορεί να αντικαταστήσει αυτό. Είναι κανένα εκατομμύριο, κύριε Υπουργέ, αυτοί που παίρνουν 500 ευρώ σύνταξη. Παίρνουν ενδιάμεσα συντάξει, πήραν ένα ποσοστό. Να πω, επειδή υπάρχει σκέψη να αντικατασταθεί με κάτι άλλο. Κύριε Παπαγιάννη, εγώ λέω το εξής. 13η σύνταξη να συμφωνήσουμε ότι δεν ήταν. Εγώ συμφωνώ. Μπορεί να συμφωνείτε. Να την πούμε, μαζί Βαγγέλη, ότι δεν ήταν 13η. Ό,τι θέλετε να την πούμε. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Κλαβδιανέ, θα συμφωνήσουμε σιγά-σιγά. Ήταν ή δεν ήταν 13η σύνταξη. Εσείς τι λέτε. Την οικονομία, είστε έκριτος έκριτος δημοσιογράφος. Δηλαδή, αν αύριο εγώ αν η Νέα Δημοκρατία δώσει 10 εκατομμύρια ευρώ, μπορείτε να βαφτίσει 14η σύνταξη. Ρωτάω. Όχι, αλλά δεν ήταν όμως 10 εκατομμύρια ευρώ. 13η σύνταξη. Πώς το αξιολογείτε το νούμερο. Το νούμερο πώς το αξιολογείτε. Να σας το λύσω εγώ το θέμα. 13η σύνταξη δεν ήταν. Για την οικονομία. 13η σύνταξη σημαίνει μηνιαία σύνταξη 2,3 ευρώ. Θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο αυτό. Ρωτήσατε κάτι για αυτό. Μιλάτε πολιτικά. Απεραντολογούμε. Απεραντολογούμε. Δεν μπορούμε να έχετε δίκιο ότι 13η σύνταξη θα ήταν εάν όλοι παίρνανε τη 13η σύνταξη. Όμως 3 στους 10, εγώ θα επαναλάβω, 3 στους 10. Για ήταν σημαντικό, 10, όχι, ήταν το ποσό της 13ης. Και για κάποιους άλλους ήταν ένα αυτή λοιπόν. Θα αντικατασταθεί από κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Γιατί ξέρεις, γιατί το λέω, Γιάννη. Γιατί αυτοί θα έχουν μείωση εισοδήματος ετήσιου. Αυτό το ρωτάω κι εγώ αυτό. Κύριε Παπαδάκη, να το ξαναπώ. Όχι, μην το ξαναπείς, το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Αυτοί γιατί τους υποβαθμίζετε. Δεν πήραν σύνταξη. Εξαφανίζονται. Δεν πήραν αυτό που πήραν. Όχι, όχι. Εγώ προσέξτε. Με αυτό που πήραν πήραν επίδομα. Πήραν επίδομα. Και στην περίπτωση που το πήραν, κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπαιρναν σύνταξη. Συγγνώμη. Δεν κέρδισε και έχασε. Αυτό το πήραν το επίδομα. Μα γι' αυτό το έδωσε, κύριε Υπουργέ, γιατί θα έχανε τις εκλογές. Το Πάσχα που δεν θα το πάρουν, δεν θα έχουν μείωση 500 ευρώ. Ο νόμος που ψηφίσατε ήταν μόνιμο. Φίλε μου, είναι μόνιμο νόμο καταργήσατε. Δεν πήρατε έκτακτο επίδομα. Παιδιά, ο κόσμος μας βρίσκει. Και ξέρετε γιατί μας βρίσκει. Θέλουμε συγκεκριμένη απάντηση. Χάνει τα λεφτά αυτά. Η κυβέρνηση προβλέπει σε αντικατάσταση αυτών των χρημάτων να δώσει κάτι άλλο. Να ακούσουμε. Απαντώ. Η απάντησή μου είναι συγκεκριμένη και την ξαναλέω, κύριε Παπαδάκη, γιατί εγώ δεν θέλω να αφήνω εδώ τα πράγματα τα οποία να είναι αναπάντητα. Πρώτον, δεν υπήρχε 13η σύνταξη ποτέ. Ένα. Δύο. Ήταν ένα επίδομα έκτακτο προεκλογικό το οποίο δόθηκε παραμονή των εκλογών. Μα μονιμότητα ήταν. Τρίτο. Πάμε παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ. Αυτό που καταργήσατε. Δεν είναι μόνιμο. Εδώ. Ελάτε και λοιπόν. Αν ήταν έκτακτο και το καταργήσατε. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι. Κύριε Κλαβδιανέ, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτεθειμένη βαριά. Διότι χθες στήριξε ένα αντισταγματικό. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Αφού ήταν έκτακτο και το καταργήσατε. Λοιπόν, πάμε εδώ, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιδόματα στους συνταξιούχους δόθηκαν και το 2014 και το 2015 και το 2016 και το 2017 και το 2018 και το 2019. Επιδόματα στους συνταξιούχους. Το ξαναλέω. Όχι βαφτίσια, κύριε Κλαβδιανέ. Επιδόματα ήταν. Έκτακτα επιδόματα. Για αυτό που χάσαμε εμείς, τι κάναμε εμείς. Τι κάναμε εμείς. Τώρα τι θα κάνετε. Εμείς λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, τι κάνουμε. Πήραμε ένα νόμο αντισταγματικό και πήραμε ένα ποσό 0,5% του ΑΕΠ, να το ξαναπώ,
Άλλο να δώσεις 900 εκατομμύρια. Δεν βγήκε αντισυνταγματικό αυτό. Α, να μιλάτε και στο τέλος. Δεν είπα αυτό. Μισό λεπτό. Όχι, είπατε ότι πήραμε ένα νόμο αντισυνταγματικό. Δεν κρίθηκε αντισυνταγματική η 13η σύνταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είπα γι' αυτό. Α, δεν είπα γι' αυτό. Καλή λογαριασμό. Αντισυνταγματικό, ναι, αλλά εσείς με γυρίζετε πίσω. Αντισυνταγματικός ήταν ο νόμος σε πολύ θεμελιακές του αρχές. Τις περιέγραψα πριν. Όλος ο νόμος δεν ήταν αντισυνταγματικός. Μα δεν μπορεί να όμως στο σύνολο αντισυνταγματικός. Διαλύουμε τη χώρα, δεν γίνεται αυτό. Περιοχές είναι. Θεμελιακές. Και τότε γιατί λέγανε προεκλογικά ότι θα καταργήσετε τον νόμο Κατρούγκαλου. Καταργήθηκε, κύριε Παπαδάκη. Καταργήθηκε. Όταν καταργήσει αυτή τη στιγμή. Δύο λεπτά. Να το ξαναπούμε. Τι είναι ασφαλιστικός νόμος? Ασφαλιστικός νόμος είναι τέσσερα πράγματα. Αρχιτεκτονική, οργάνωση, εισφορές και απονομή συντάξεων. Μάλιστα. Τέσσερα πράγματα είναι στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Ναι. Αλλάξαμε τις εισφορές. Αλλάξαμε τη φιλοσοφία που το κάναμε ελκυστικό, ανταποδοτικό. Αλλάξαμε την οργάνωση που πάμε στην ΕΕ. Μειώσαμε τις εισφορές. Δεν απαντάει ο κύριος. Πάμε λοιπόν στην απάντηση. Στην απάντηση και αυτού του ερωτήματος. 13η σύνταξη δεν υπήρξε ποτέ. Το είπαμε. Ένα. Το έχετε πει. Δύο. Φορές, δινόντουσαν διαχρονικά επιδόματα. Μάλιστα. Παραμονή εκλογών αποφάσισε ένα επίδομα ο ΣΥΡΙΖΑ να το βαφτίσει 13η σύνταξη. Το ψηφίσατε, ήταν μόνιμο. Εμείς πήραμε μια άλλη λογική. 0,5% το ΕΠ για κάθε χρόνο μέχρι το 2070. Για 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε να οριστικοποιήσει ένα μέτρο, όχι έκτακτο, σταθερό για πάντα. Το οποίο θα χρηματοδοτεί τα ταμεία τα ασφαλιστικά μέχρι για τα επόμενα 50 χρόνια. Ζεστό, το 0,50% του ΑΕΠ, το 0,5% του ΑΕΠ θα ξεπεράσει και το 1,5 δις και το 1,800 δις, καθώς θα αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας και αυτό θα έρχεται να χρηματοδοτεί, να αιματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Με τι? Με ασφαλιστικούς κανόνες. Μάλιστα. Και αυτή είναι μια δομική διαφορά. Αυτή είναι μια απάντηση. Είναι όμως και παραδοχή από την πλευρά σας ότι 3 στις 10 χάνουν αυτό το επίδομα, τη 13η σύνταξη, ότι θα έχουν μείωση εισοδήματος κατά 500 ευρώ το χρόνο? Όχι. Γιατί? Διότι είναι ένα έκτακτο, επίδομα, κύριε Παπαδάκη. Μα δεν ψηφίστηκε σαν έκτακτο. Έκτακτο επίδομα. Εντάξει, το πώς το προσδιορίζει. Ψηφίστηκε μόνιμο και το ψηφίσατε σαν μόνιμο. Και χρειάστηκε να παρέμβετε στη Βουλή για να το καταργήσετε χτες. Αφού ήταν έκτακτο, γιατί η συνταξιοδοτική δαπάνη, κύριε Κλαβδιάνε, μεταφέρθηκε με 0,5%. Δηλαδή, τι εξετάζεις? Παίρνεις ένα ποσό, εσείς δώσατε 900, εμείς δεν πέρατε 5% του επίδομα, όπως και να το πάμε παρακάτω. Ελεύθερη επαγγελματίες, να ρωτήσω παρακαλώ και εγώ. Ρώτα, Γιάννη. Ελεύθερη επαγγελματίες, εμείς. Ερώτηση. Καλείτε τους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώσουν όχι την κατώτερη βαθμίδα εισφορά, αλλά την ανώτερη. Πώς θα το κάνει αυτό ο ελεύθερος επαγγελματίας με ένα τόσο αναξιόπιστο ασφαλιστικό σύστημα και μέσα από την κρίση την οποία βιώνει ο ίδιος και έχει κλείσει τα βιβλία του? Έχει κλείσει δηλαδή τα μπλοκάκια του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, ναι. Χάσαμε 400, συμφωνώ, χάσαμε 430 εκατομμύρια ευρώ από τη μετάβαση το 2016-2017, ναι, από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων λόγω νόμου Κατρούγκαλου. Ήταν καταστροφική η σύνδεση με το εισόδημα. Ωραία, πάμε στο τώρα. Δύο, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ελλάδας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, λογιστές, γιατροί, μηχανικοί, δημοσιογράφοι, αυτοαπασχολούμενοι αγρότες, αγκάλιασαν το νέο σύστημα. Το αγκάλιασαν διότι το άλλο τους είχε πνίξει. Δεν το είδαμε ακόμα. Τώρα πριν ψηφιστεί ο νόμος. Ναι. Πριν ψηφιστεί ο νόμος, θυμάστε τι είχε γίνει στον νόμο Κατρούγκαλου. Απεργία 3 μήνες οι δικηγόροι. Λοιπόν, εγώ σας καλύπτομαι από τις ανακοινώσεις των μηχανικών, των δικηγόρων, των γιατρών, οι οποίοι είπαν το αγκαλιάζουμε, το θέλουμε. Πέρα από τις επιμέρους παρατηρήσεις, οι οποίες θέλουν. Δύο, όλοι είναι κερδισμένοι. Πώς γίνεται, θα μου πείτε αυτό? Είναι κερδισμένοι. Έδωσα στη δημοσιότητα παραδείγματα. Μα 9 στους 10 θα ανεβούν βαθμίδα. Έδωσα στη δημοσιότητα τα παραδείγματα στη Βουλή, τα οποία τα πήραν όλοι οι βουλευτές. Τα πήραν οι εφημερίδες, τα διάβασαν, τα έχετε πάρει και εσείς, κύριε Παπαδάκη. Πώς ωφελούνται όλοι σε συνδυασμό. Με το φορολογικό. Πλέον ελεύθερο, απλό, ευέλικτο σύστημα. Αυτό το οποίο συνδυαστικά. Αυτό. Μπράβο, κύριε Παπαδάκη. Χαίρομαι που το έχετε και το ενημερώνει. Βεβαίως και ναι. Και δεύτερον, συνδυαστικά με τη μείωση του φόρου από το 22 στο 9. Ακούστε νούμερα. Συγκριτικά με τον νόμο Κατρούγκαλου, κάποιος με 12.000 ευρώ θα έχει στην τσέπη του όφελος 1.174 ευρώ. Ελεύθερος επαγγελματίας. Εισόδημα 12.000 ευρώ. Ναι, με εισόδημα. Ναι. Κάποιος με 13.397. Αφού είπατε το αποσυνδέεται το εισόδημα κάποιος από τις ασφαλιστικές λόγω του φορολογικού, λόγω συγκρινόμενος νόμος Κατρούγκαλου και νόμος καινούργιος. Τι θα κερδίζει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, αυτός που έχει μαγαζί. Τρίτον, με 15.000 ευρώ, 1.715. Με 7.800 ευρώ, 364. Με 10.000 ευρώ, 770 ευρώ.
με 25.000 ευρώ 3.148, με 20.000 ευρώ 2.501, με 18.000 ευρώ 2.183. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δικής μας πολιτικής. Πώς σεβόμαστε τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους της δημιουργίας, κύριε Παπαγιάννη, κύριε Κλαβδιανέ, που τους έπνιξε ο νόμος Κατρούγκαλου, τους αποτέλειωσε την κυριολεξία και τώρα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ελεύθερα. Και πού θα χτυπήσει αυτό θετικά? Θα χτυπήσει στα φορολογικά έσοδα. Κύριε Χριστούλη, ως άνθρωπος οικονομίας που είστε, γνωρίζετε ότι αυτό που χτύπησε ήταν δευτερογενώς στα ασφαλιστικά ταμεία, χτύπησε στα φορολογικά.